Hello, and thank you for the congrats. Yeah, it was a hard match, even in the tiebreak. I was playing solid and good, and she was also good in the first set, even if I was leading with 4-2 or with break. And I'm happy that I could win the tiebreak, and then in the second set I was better, I think. Mentally I was so strong, and I was thinking that I could win. I was so positive, so I think that's why. I wasn't thinking about this yet, but I hope I'm gonna be top 200 in the next year at the end, I hope. Είναι η παρθενική εκδήλωση του Νανά και των διοργανωτών εδώ. Θέλω να πω συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Τρεις εβδομάδες μοναδικές. Οι αθλητές, οι αθλήτριες κατευχαριστημένες. Το feedback που έχουμε και από τη Διεθνή Ομοσπονδία και από όλους όσους συμμετείχαν εδώ είναι μοναδικό. Θέλω να συγχαρώ και όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση, τον Διευθυντή Αγώνα, τον κύριο Καλαϊτζάκη, τον κύριο Βουράκη, την κυρία Πατσουράκου, τα παιδιά που δούλεψαν εδώ, τα στελέχη του ξενοδοχείου. Είναι μια εγκατάσταση διαφορετική, σε άλλα στάνταρτς, και θεωρώ ότι πλέον το Ηράκλειο είναι τενιστικός προορισμός. Νομίζω πως ναι, θα υπάρξει συνέχεια. Η συνέχεια θα είναι ευχάριστη. Είχαμε πει άλλωστε, αν θυμάστε, στο Davis Cup στην Αθήνα, ότι θα διοργανωθούν 25 πρωταθλήματα. Ήδη τα δύο είναι γεγονός, ανδρών γυναικών. Και του χρόνου έρχεται 60 εδώ. Και θα δούμε τι άλλο, και αυτά πλέον δεν είναι ανακοινώσεις οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν λόγια του αέρα. Ήδη τα 25 γίνονται και υπάρχει πολύ μεγάλος συνωστισμός από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν εδώ τα πρωταθλήματα και μέχρι το τέλος τους, που είναι στο τέλος Νοέμβρη. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την Κοσμοτέ. Πραγματικά η παρουσία σας ενισχύει τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η πρώτη συμμετοχή μας σε αυτή τη διοργάνωση. Θα θέλαμε φυσικά να ευχαριστήσουμε τη Διεθνή Ομοσπονδία Τένις και την Ελληνική Ομοσπονδία Τένις. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κύριο Σπύρο Ζανιά. Το feedback που έχουμε από την διοργάνωση τη συγκεκριμένη, νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη, πιστεύω, διοργάνωση. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι, να φτιάξουμε τις τυχόν αδυναμίες. Ήταν η πρώτη μας εμπειρία από αυτό το τουρνά. Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου και με νέες εγκαταστάσεις που ο Όμιλος θέλει να επενδύσει γύρω από αυτό το συγκεκριμένο άθλημα, θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Ναι, ο Όμιλος το έχει σχεδιάσει σε αυτή τη βάση. Ευελπιστούμε ότι με πολλά γήπεδα τένις τα οποία θα πλαισιώσουν ολόκληρη την Κρήτη, θα γίνει και ένας προορισμός, θα λέγαμε. Η εταιρεία μας φυσικά θα επενδύσει κι άλλο στο κομμάτι του αθλητισμού γενικότερα, κάνοντας και καινούργιες εγκαταστάσεις, καινούργια γήπεδα τένις, για να παίρνουμε και μεγαλύτερα τουρνουά σαν εταιρεία. Ναι, η φιλοσοφία μας είναι αυτή, να υπάρχει μια συνέχεια. Το επόμενο βήμα, νομίζω, είναι να αναβαθμίσουμε ίσως το περιεχόμενο των διοργανώσεων, και όταν λέω περιεχόμενο, τα prize money, και να αναβαθμίσουμε πλέον τα τουρνουά που έχουν την ευκαιρία να παίξουν οι Έλληνες αθλητές, γιατί αρχικά σε αυτούς απευθύνονται, και προφανώς να προσελκύσουν και καλύτερους αθλητές παγκοσμίου επίπεδου, ώστε να έχουν το κάτι παραπάνω σαν διοργανώσεις. Ένα χαρακτηριστικό που έχει ο τόπος μας, η Κρήτη, είναι η φιλοξενία. Το αισθανθήκανε, το γευτήκανε, και νομίζω ότι τα σχόλια ήταν μόνο θετικά, πέραν του αγωνιστικού κομματιού όπως αναφέρατε, λόγω αυτού του γεγονότος. Η φιλοξενία και όλο το όσοι ασχοληθήκαν με αυτό το τουρνουά φροντίσανε να υπάρχει μια ζεστασιά για τους παίχτες, μια φροντίδα, ώστε να νιώσουν πάρα πολύ όμορφα και να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό. It was an amazing week here in Nana Golden Beach Hotel. Of course, because I won, I'm so happy. So, of course, I think because the condition were so good, the courts and the hotel, the pools, the food, everything, it was perfect. So I hope I'm gonna come back here next year, or maybe to a bigger tournament, because it's amazing and it's very good conditions here. Everyone was so nice here, from the hotel and from the restaurants. It was very good. I'm so happy that I could stay here the whole week. Είναι καταρχήν πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους διεθνή πρωταθλήματα που δίνουν αξία γενικότερα στο τένις και στον τόπο.
Εμείς αυτό που βιώσαμε, είδαμε ένα πολύ καλό κλίμα και από τους παίχτες και από τους υπόλοιπους διοργανωτές, την ATF και την Ομοσπονδία. Είχαμε την τύχη βέβαια με τον καιρό. Αυτό όμως που εμείς κάναμε και κοιτάξαμε σε κάθε περίπτωση να είμαστε προετοιμασμένοι απόλυτα ήταν στο να έχουμε σωστά κόρτ, σωστά τένις και τέτοιο επίπεδο που ακόμη και σε μια δύσκολη περίπτωση να μην χάσουμε σημαντικό χρόνο. Είναι στα άμεσα σχέδιά μας. Εξετάζουμε την πιθανότητα να κάνουμε άλλο ένα τένις κλαμπ πλησίων του ήδη υπάρχουν τένις κλαμπ του Νανά, πάλι Νανά θα είναι δηλαδή, στο οποίο θα μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να πάρουμε ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες διοργανώσεις. Νομίζω ότι θα δώσει αξία στον τόπο και προτρέπω και άλλους επιχειρηματίες, όπως και άλλα ξενοδοχεία, να κάνουν το ίδιο με εμάς και να γίνει η Κρήτη ένα destination, να γίνει ένας προορισμός για το τένις.